Το πρωτάθλημα ήταν πάρα πολύ δυνατό. Οι ομάδες που συμμετείχαν ήταν πολύ καλές στο σύνολό τους. Υπήρχαν ιστορικές ομάδες μέσα στον όμιλο, όπως ο Πανιώνιος που στέθηκε ο πρωταθλητής, ο Εθνικός, ο Φωστήρας, η Προοδευτική, ο Πόλων Αθηνών. Και φάνηκε επίσης και από τη συγκομιδή των βαθμών που χρειάστηκαν οι ομάδες για να μπουν στο κομμάτι της σωτηρίας, όπως και εμείς. Σίγουρα κάναμε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο γύρο. Δύσκολο φάνηκε να κάνουμε το ίδιο και στο δεύτερο, διότι είχαμε και κάποιες απώλειες και επανασύνταξη της ομάδας, αλλά θεωρώ ότι αυτό που συνέβη στο τέλος ήταν αυτό που άξιζε στα παιδιά μας, τα οποία ήταν βράχοι από την πρώτη μέρα που εμφανιστήκαμε εδώ το καλοκαίρι. Ήταν όλοι με πάθος και καρδιά και είχαν στόχο να μείνει η ομάδα στην κατηγορία και θα το κάνανε με οποιοδήποτε τρόπο. Οι ίδιοι αυτοί που καταφέραμε και κάναμε 30 πόντους στον πρώτο γύρο πολέμησαν όλο το δεύτερο και καταφέραμε να σώσουμε την ομάδα έστω και την τελευταία αγωνιστική με μεγάλη επιτυχία. Εννοείται ότι δεν τελειώσει η χρονιά, έχουμε στόχο για το κύπελο, το οποίο ευελπιστούμε να πάμε στο θεσμό και να το κατακτήσουμε. Οργανώνεται ένα πάρα πολύ ωραίο, δυνατό και ουσιώδης τουρνουά από την ομάδα μας, τον ΠΟΑ, συμμετέχοντας 6 ομάδες, ο ΠΑΟΚ, ο ΟΦΗ, ο Εργοτέλης, το Λίντο, Αστέρας Δεθύμνου και μια ομάδα δική μας. Είναι στο όνομα του κύριου Γιάννη του Καλέμπουμπα, ένα τουρνουά το οποίο προσπαθούμε να το κάνουμε θεσμό και να το καθιερώνουμε να γίνεται κάθε χρόνο. Πολύ σημαντικό, με παρουσίες και από το εξωτερικό, έχοντας έρθει ο μάνατζερ της Τζένοα, μια συνεργασία που έχει η ομάδα μαζί τους. Είναι σημαντικό για όλα τα παιδιά να συμμετέχουν σε αυτό, είναι σημαντικό για όλους να είμαστε εδώ και θεωρώ ότι θα έχει απόλυτη επιτυχία. Η φιλοξενία είναι άψογη για όλα τα σωματεία και νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε να το κάνουμε θεσμό και να γίνεται κάθε χρόνο. Θα έχουμε και μια διάλεξη από τον κύριο Γιάννη Γκίση, που είναι καθηγητής Πανεπιστημίου στο Αστέριο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πάνω στο κομμάτι της προπονητικής στις αναπτυξιακές ηλικίες, που είναι μέσα στην διαδικασία του τουρνουά για να μπορέσουν να είναι οι προπονητές λίγο περισσότερο καταρτισμένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι.